ολοκληρώσουμε τον αγώνα των Παπαφλεψίων με το 200 των ανδρών. Ένα αγώνισμα που θα συμμετάσχουν οι πιο καλοί αθλητές, ας το πούμε, στην τέταρτη σειρά, αυτοί που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις. Να θυμίσουμε ότι σήμερα γίνανε αρκετά καλές κούρσες, καταφέρανε και στα 800 γυναικών να γίνουν δυνατές κόρσες, αλλά και στους 800 ανδρών, στα 100 μέτρα ανδρών και γυναικών, όπως και πριν λίγο στο μήκος έγινε μια πάρα πολύ καλή επίδοση, 8.06, η οποία δείχνει ότι το μήκος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και στα 200, στην πιο δυνατή σειρά όπως είπαμε. Στο πρώτο διάδρομο είναι ο Κυριακίδης, ο οποίος είναι 400, ωστόσο αγωνίζεται και στα 200 μέτρα. Στον τρίτο διάδρομο ο Καραγκάνης και στο πέμπτο ο Δουβαλίδης, ο οποίος κάνει 110 μέτρα εμπόδια, είναι πρωταθλητής Ελλάδας και έχει συμμετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Να θυμίσουμε ότι ο Δουβαλίδης έτρεξε και στα 100 μέτρα, δοκίμασε τις δυνάμεις του και κέρδισε κιόλας την κούρσα και θέλει να δει και στα 200 μέτρα πώς είναι, καθώς είναι μια περίοδος για αυτόν προετοιμασίας και θέλει να δοκιμάσει την ταχύτητά του και το πώς μπορεί να εξελιχθεί και σε αυτό το αγώνισμα. Να θυμίσουμε ότι παρόλο που δεν είναι το κύριο αγωνισμά του, καταφέρει να πρωταγωνιστήσει και στα 100 και στα 200. Για να δούμε λοιπόν ποιος από τους τρεις αθλητές θα καταφέρει να κερδίσει την πιο γρήγορη κούρσα. Περιμένουμε να δοθεί εκκίνηση. Οι αθλητές έφυγαν καλά. Όπως φαίνεται, ο αθλητής Καραγκάνης έχει καλύψει με πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε και τον Βαλίδη να κρατάει το ρυθμό του. Ωστόσο, ο Κυριακίδης που είναι 400, αρχίζει τώρα και ανεβάζει. Βέβαια, βλέπουμε ότι ο Καραγκάνης είναι αυτός που κερδίζει με 21-30 την καλύτερη επίδοση που έγινε από αυτές τις τρεις σειρές. Λοιπόν, ήταν το φινάλε των αγώνων. Τελειώσαμε μια πολύ δυνατή κούρσα, τα 200 μέτρα. Είδαμε ότι ο Καραγκάνης έκανε μια αρκετή καλή επίδοση. Να θυμίσουμε ότι στο μήκος ο Περιστέρης είναι αυτός που πρωταγωνίστησε με 8.06. Η Κυριακοπούλου στο επικοντό δεν κατάφερε ωστόσο να περάσει το 4.65, αλλά ωστόσο πέρασε το 4.40 και είναι για αυτή ένα τεστ για να δει τις δυνάμεις της για τη συνέχεια. Δυνατές κούρσες γίνανε και στα 800 γυναικών και στους 800 ανδρών, όπως επίσης και στα 100. Είδαμε τον Δουβαλίδη, παρόλο που είναι πρωταθλητής στα 110 εμπόδια, να πρωταγωνιστεί στα 100 μέτρα. Και η Σπανουδάκη να πρωταγωνιστεί στα 100 μέτρα. Ελπίζουμε ότι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα καταφέρουν οι αθλητές να μένουν στο ίδιο ψηλό επίπεδο. Θεωρούμε πως λόγω συνθηκών οι αθλητές κατάφεραν να κάνουν αρκετά καλές επιδόσεις. Θεωρούμε ότι κρατήσαμε όσο μπορούσαμε ένα ψηλό πύχη σαν διοργάνωση και οι αθλητές στήριξαν την προσπάθεια αυτή και έκαναν αρκετά καλές επιδόσεις. Ελπίζουμε του χρόνου να πάνε ακόμα καλύτερα τα πράγματα, να καταφέρουμε να εντάξουμε και αυτό που θέλουμε και σαν σύλλογος να έρθουν και άλλοι αθλητές και από το εξωτερικό, να γίνουν πιο ανταγωνιστικά τα παπαφλέσια. Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα παπαφλέσια είναι ένας αγώνας ο οποίος κατάφερε μέσα στον κορονοϊό να κάνει αγώνες. Δεν έχουν καταφέρει άλλα meeting φέτος στην Ελλάδα να γίνουν. Τα παπαφλέσια γίνονται από το 1956 με μια μικρή παύση. Και βλέπουμε λοιπόν ότι κρατάνε τον πύχη ψηλά. Έχουμε τη στήριξη του Δήμου, του Υπουργείου Αθλητισμού και γενικότερα θέλουμε να πιστεύουμε πως κάθε χρόνο θα βάζουμε και εμείς όλη την προσπάθειά μας και οι προπονητές και τα μέλη και οι εθελοντές όλοι να γίνονται καλοί αγώνες, ποιοτικοί αγώνες και να ανεβαίνει ο πύχης. Μέχρι στιγμής εμείς είμαστε πολύ ικανοποιημένοι. Ευχόμαστε ο κόσμος να απόλαυσε καλή ποιότητα αγώνων, να χάρηκαν τις επιδόσεις και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον χρόνο. Χωρίς κορονοϊό. Χωρίς κορονοϊό, ακριβώς.